Είναι βέβαια δυνατόν και από άλλα πολλά τα οποία βρίσκονται μέσα στη Θεόπνευστη Γραφή, λέει ο Αββάς Μωυσής και το παραθέτει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος στο λόγο του προς Λεόντιον ηγούμενον. Είναι βέβαια δυνατόν λοιπόν το να πληροφορηθούμε αυτό πιο το γεγονός ότι θα πρέπει να ερωτούμε τους διακριτικούς από τους Αγίους Πατέρες, να εξαγορεύουμε τους, να εξαγορευόμαστε, να ανακοινώνουμε τους λογισμούς μας και έτσι να προχωρούμε εις τη μεγάλη αρετή της διάκρισης και κάθε στιγμή να μαθάνουμε με τη χάρη του Θεού ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το συγκεκριμένο σε κάθε περίσταση. Εξαιρετικά μάλιστα φαίνεται αυτό μέσα από παραδείγματα από την Αγία Γραφή και από τους βίους των Αγίων. Φαίνεται αυτό εξαιρετικά, λέει ο Αββάς Μωυσής, από την ιστορία σχετικά με τον Άγιο Σαμουήλ, την ιστορία που αφορά στον Άγιο Σαμουήλ, ο οποίος, αν και από την νηπιακή του ηλικία, αφιερώθηκε εις τον Θεό και αξιώθηκε θεϊκής συνομιλίας, δεν εμπιστεύθηκε το δικό του λογισμό. Αλλά αν και κλήθηκε μία και δύο φορές από τον Θεό, άκουσε τη φωνή του Θεού όντως και μία και δύο φορές, τρέχει πίσω στο γέροντα Ηλί και παίρνει τάξη και κανόνα, σύμφωνα με τη διδασκαλία εκείνου, πώς πρέπει να δίνει απάντηση στον Θεό. Και εκείνον τον οποίον με το δικό του κάλεσμα ενέκρινε ο Θεός άξιό του, θέλει και εκείνον να παιδαγωγηθεί με τον κανονισμό και την διαταγή του γέροντος, για να οδηγηθεί φυσικά εξαιτίας αυτού στην ταπείνωση. Βλέπουμε πως τον Άγιο Σαμουήλ, που είναι σκεύος εκλεκτών, έχει διαλεχθεί από τον ίδιο τον Θεό, θέλει και αυτός να παιδαγωγηθεί και να μάθει την ταπείνωση, ρωτώντας τον αρχιερέα Ηλί, ο οποίος ήταν, όπως γνωρίζουμε, όχι καλός παιδαγωγός των τέκνων του και είχε μία φοβερή τιμωρία από τον Θεό, γιατί ακριβώς δεν παιδαγωγούσε όπως έπρεπε τους ιούς του. Επίσης δε και τον Παύλο, που τον κάλεσε και του μίλησε προηγουμένως ο ίδιος ο Χριστός, αν και μπορούσε αμέσως να του ανοίξει τους οφθαλμούς του και να του μάθει την οδό της τελειότητος, και αυτόν το σκεύος εκλογής το στέλνει ο Θεός κοντά στον Ανανία και διατάζει να μάθει από εκείνον την οδόν της αληθείας, λέγοντάς του «Σήκω, μπες στην πόλη και εκεί θα σου υποθεί τι πρέπει να κάνεις. Εγύρου εισελθε εις την πόλη, κακή συλλεχθήσετε, τι σε δει ποιήν», όπως γράφεται στις πράξεις στο ένα του κεφάλαιο. Ο Θεός τους εκλεκτούς του, που θα μπορούσε απευθείας να τους αποκαλύπτει το θέλημά του, τους θέλει και αυτούς να ταπεινώνονται, να ρωτάνε, να συμβουλεύονται τους πνευματικούς τους πατέρες. Έτσι ταπεινά να πορεύονται, διδάσκοντάς μας μέσω αυτών, λέει ο Αββάς Μωυσής, να ακολουθούμε την οδηγία εκείνων που έχουν προοδεύσει, για να μην αποβεί ποτέ εκείνο το οποίο υπόθηκε σωστά κάποτε για τον Παύλο, ή αν κακώς εννοηθεί, υπόδειγμα προς αυθάδεια στους μεταγενεστέρους, εάν ο καθένας επιθυμεί παρόμοια με τον Παύλο να οδηγηθεί στην αλήθεια από τον Θεό και όχι μέσω των πατέρων. Θα πρέπει πάντοτε να συμβουλευόμαστε τους προοδευμένους πνευματικά και να μην απαιτούμε, να μην έχουμε την ιδέα ότι ο Θεός θα αποκαλύψει απευθείας εμάς το θέλημά Του.
και όχι μέσω των Αγίων Πατέρων. Και ότι αυτά, αυτόν τον τρόπο έχουν, είναι δυνατόν να το μάθουμε όχι μόνο από εκείνα που υπόθηκαν, αλλά και από αυτά τα οποία με τα ίδια του τα έργα έδειξε ο Απόστολος, μεταξύ των οποίων έργων του γράφει και τα εξής. Ανέβηκα, λέγει, στα Ιεροσόλυμα, να ειδώ τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και ανακοίνωσα σε αυτούς το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύσω. Μη τυχόν κάποτε ματέως αγωνίζομαι ή αγωνίστηκα, αν και τον συνόδευε η χάρις του Αγίου Πνεύματος με τη δύναμη των θαυμάτων τα οποία έκανε. Γράφει λοιπόν στους Γαλάτας ο Απόστολος, αν ήρθον εις Ιεροσόλυμα ειδήν Πέτρον και Ιάκωβον και ανεθέμει το Ευαγγέλιον αυτής ο κηρύσω, μήποτε εις κενών τρέχω ή έδραμον. Αν και τον συνόδευε η χάρις του Αγίου Πνεύματος δια τις δυνάμεις των σημείων ον επί. Ποιος λοιπόν είναι τόσο υπερήφανος και αλαζόνας ώστε να ακολουθεί και δική του γνώμη και κρίση? Όταν το σκεύος εκλογής ο Παύλος ομολογεί ότι έχει ανάγκη της συμβουλής των πριν από αυτών Αποστόλων, προφανώς λοιπόν και από αυτά έχει αποδειχθεί ότι δεν αποκαλύπτει σε κανέναν ο Κύριος την οδό της τελειώσεως, παρά μόνο σε εκείνους που οδηγούνται πάνω σε αυτήν από τους πνευματικούς τους πατέρες. Καθώς και μέσω του προφήτου λέγει, ρώτησε τον πατέρα σου για να μάθεις και θα σου κάνει γνωστά όσα δεν γνωρίζεις. Είναι η παράθεση από το Δευτερονόμιο, το 32ο κεφάλαιο. Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει, τους πρεσβυτέρους σου και ερούσισι. Ρώτησε τους μεγαλύτερους σου και θα σου πούνε. Μην έχεις την απέτηση να μαθαίνεις απευθείας από τον Θεό το θέλημά του, αλλά να ταπεινώνεσαι στον πνευματικό σου πατέρα και στους ανωτέρους σου πνευματικά και να ρωτάς και θα μαθαίνεις έτσι το θέλημα του Θεού. Με κάθε λοιπόν δύναμη και με κάθε επιμέλεια οφείλουμε να αποκτήσουμε μέσα μας το αγαθό χάρισμα της διακρίσεως, το οποίο θα μπορέσει να μας διαφυλάξει αυλαβής από κάθε μία και από τις δύο υπερβολές, λέγει ο Βάσιμος Μωυσής. Διότι και όπως λέγουν οι πατέρες, οι ακρότητες και από τα δύο μέρη βλάπτουν εξίσου, δηλαδή και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά υπερβολή βλάπτουν. Και η υπερβολή της νηστείας και ο χορτασμός της κοιλίας. Και η χωρίς μέτρο αγρυπνία και ο χορτασμός του ύπνου. Και οι υπόλοιπες υπερβολές. Και επειδή γνωρίζουμε ότι κάποιοι δεν αιτήθηκαν μεν από την γαστριμαργία, εξαντλήθηκαν όμως από την άμετρη νηστεία και έπεσαν στο ίδιο πάθος γαστριμαργίας εξαιτίας της αδυναμίας η οποία συνέβη από την άμετρη νηστεία. Γι' αυτό ακριβώς είναι αναγκαιότατο για τον πνευματικό αγωνιστή να έχει την διάκριση, να πορεύεται τη μεσαία και τη μέση και βασιλική οδό, την οδό που δεν πέφτει στην υπερβολή προς τα δεξιά ή στην υπερβολή προς τα αριστερά, δεν πέφτει ούτε στην υπερβολική νηστεία, ούτε στην άμετρη γαστριμαργία, ούτε στο ένα άκρο, ούτε στο άλλο, γιατί τα άκρα είναι πάντοτε των δαιμόνων. Θυμάμαι λοιπόν και εγώ κάποτε, λέει ο Βάσιμος Μωυσής, ότι έχω πάθει κάτι τέτοιο και θυμάμαι ότι εγκρατεύτηκα για τόσο καιρό ώστε να ξεχάσω την επιθυμία της τροφής και ότι έμεινα νηστικός για 2 και 3 ημέρες και δεν επιθυμούσα καθόλου τροφή εάν οι άλλοι δεν με παρακινούσαν για αυτήν. Και πάλι από επιβουλή του διαβόλου, τόσο απομακρύνθηκε ο ύπνος από τα μάτια μου
ώστε να κοιτεύω τον Κύριο να μου δώσει λίγο ύπνο, επειδή για πάρα πολλές νύχτες εξακολουθούσα να παραμένω άϊπνος και κινδύνευσα περισσότερο από την άμετρη ασιτία και αγρυπνία παρά από την γαστριμαργία και την ικανοποίηση του ύπνου. Με τέτοιες και τόσες διδασκαλίες, ο Άγιος Μωυσής μας γέμισε με χαρά, ώστε εμείς, αφού φιληθήκαμε, να δοξάζουμε τον Κύριο, ο οποίος χαρίζει τόση σοφία σε εκείνους που το φοβούνται, στον οποίο πρέπει τιμή και κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.